Κοντά μας όμως έχουμε τον προπονητή της Αθλητικής Ακαδημίας Ηρακλείου, καθώς είχαμε συμμετοχές και από την Ακαδημία του Ηρακλείου με σημαντικά ρεκόρ και επιδόσεις από τους αθλητές. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Λίτσικα. Κύριε Λίτσικα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Περτσούζου, καλησπέρα σας. Σας πετυχαίνουμε στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε ώρα προπόνησης βέβαια που δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπα, από την επιτυχημένη ομολογουμένως παρουσία της Αθλητικής Ακαδημίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που έγινε στο ΣΕΦ. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά και για μας σαν προπονητές. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Κλειστού Στίβου σαν Αθλητική Ακαδημία. Είχαμε 4 συμμετοχές. Πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά μας. Πήραν πολύ ωραίες εμπειρίες, γιατί είναι μια πολύ ωραία εμπειρία το να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές από αυτό που έχουμε εδώ στον Ανοιχτό Στίβο. Ήταν πολύ όμορφη η διοργάνωση. Εγώ προσωπικά, όσα χρόνια ασχολούμαι με το Στίβο, τολμώ να πω ότι ήταν η πιο ωραία διοργάνωση που έχω συμμετάσχει. Πάρα πολλοί κόσμος, πολύ ωραία δουλειά από τη μεριά του ΣΕΓΑΣ στη διοργάνωση. Υπήρχε η παιδική κερκίδα στο πρότυπο που είχαμε διοργανώσει εδώ το 2015 στον Μπρούνο Ζάουλη, με πολλά μικρά παιδιά στις κερκίδες και τις οικογένειές τους. Και γενικώς ήταν πολύ όμορφες εικόνες να βλέπεις ένα στάδιο γεμάτο με 8, 9, 10.000 κόσμο την Κυριακή να χειροκροτεί τα παιδιά. Τα παιδιά θα τους μείνουν από ό,τι μας είπαν για μια ζωή αυτές οι εικόνες και για εμάς τους ίδιους δηλαδή. Γιορτή και του αθλήματος. Νομίζω... Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Πραγματικά ήταν μια γιορτή. Και αυτό θεωρώ ότι έδωσε στα παιδιά έτσι τη δύναμη. Νομίζω, έτσι. Μπράβο, το έναυσμα, ναι, να κάνουν τα ρεκόρ που πετύχαν. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ αξιόλογη η προσπάθειά τους και θα ήθελα να τους δώσω και από εδώ τα συγχαρητήριά μου. Είναι πραγματικά τεράστιο κίνητρο για τα παιδιά αυτά που ουσιαστικά βρίσκονται στην εκκίνηση αυτής της αθλητικής τους πορείας να έχουν τέτοιες παραστάσεις σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και να βρίσκονται μεταξύ της αφρόκρεμας ουσιαστικά του κλασικού αθλητισμού της χώρας. Ναι, τα παιδιά μας ήταν τα πιο μικρά ηλικιακά από όσα μπορούσαν να πάρουν μέρος. Οι συμμετοχές ξεκινούσαν από την ηλικία των ΚΑΠΑ 18 και πάνω, mm-hmm. διότι το πρωτάθλημα ήταν το open, ανδρών γυναικών δηλαδή. Οπότε τα παιδιά μας, όντας οι πιο μικροί εκεί, δείξαν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν, δείξαν ότι έχουν την προοπτική να σταθούν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα και να πετύχουν ρεκόρ, να πετύχουν διακρίσεις. Είχαμε παιδιά στην πεντάδα, στην οκτάδα, είχαμε παιδιά τα οποία πετύχαν την καλύτερη επίδοση στην ηλικία τους, mm-hmm. για φέτος, και αυτό μας κάνει πολύ περήφανος για τη δουλειά που γίνεται εδώ. Επειδή ήταν η συμμετοχή λίγα τα παιδιά, νομίζω αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματά τους, κύριε Λίτσικα. Ναι, βεβαίως. Η καλύτερη επίδοση ήρθε από τον Γιάννη τον Αγάπη στο Άλμα σε Ύψος, ένα mm-hmm. 17χρονο παιδί που είναι ακόμη στην ηλικία ΚΑΠΑ 18, αγωνίζεται στην κατηγορία ΚΑΠΑ 18. Πέτυχε ένα μεγάλο ρεκόρ με 1,99 στο ύψος. Η δεύτερη επόμενη συμμετοχή ήταν από τον Έντι Εκχώσου στα 60 μέτρα και στα 200. Ο Έντι κατάφερε να μπει στον τελικό των ανδρών στα 60 μέτρα, κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί ήταν και το αγώνισμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή αριθμητικά. Κατάφερε να βγει 8ος, ισοφαρίζοντας και αυτό το ρεκόρ του με 6 δευτερόλεπτα και 94 εκατοστά. Στα 200 μέτρα επίσης κατάφερε να μπει στον τελικό και να πάρει την ένατη θέση με 19.58 στον προκριματικό και με 22.58, συγγνώμη, στο προκριματικό και 22.90 στον τελικό, διότι έτρεχε στον πρώτο διάδρομο, κάτι πολύ δύσκολο για τα 200 μέτρα στο κλειστό, επειδή είναι πάρα πολύ κλειστή η στροφή. Επίσης είχαμε την Κλεάνα Μιφτάρη, που επίσης αγωνίστηκε στα 60 και στα 200, κάνοντας 8.11 στα 60 μέτρα και 26.78 στα 200, όντας εκεί η τρίτη καλύτερη mm-hmm. Ηλικιακά στην κατηγορία ΚΑΠΑ 18, και την Ελένη Μαράκη που έκανε 200 και 400, πετυχαίνοντας και αυτή ατομικά ρεκόρ με 27.40 και 62.50 αντίστοιχα.
Και έχουμε βέβαια τη χαρά να βλέπουμε και στιγμιότυπα από αυτές τις όμορφες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βλέπουμε, κύριε Λίτσικα, τα νέα παιδιά της Αθλητικής Ακαδημίας να ξεχωρίζουν και στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Και σίγουρα αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το παρόν και το μέλλον του ηρακλειώτικου κλασικού αθλητισμού και όχι μόνο. Ο κλασικός αθλητισμός στο Ηράκλειο καλλιεργείται χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εμείς προσπαθούμε σαν Αθλητική Ακαδημία να συνεισφέρουμε σε αυτό το κομμάτι όπως μπορούμε. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν παιδιά πολλά, αξιόλογα παιδιά σε όλες τις ηλικίες, από τις πιο μικρές μέχρι και τις πιο μεγάλες. Και πιστεύουμε ότι ναι, το μέλλον θα είναι πολύ καλό για αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Για τον κριτικό στίβο γενικώς και για το στίβο του Ηρακλείου. Ωραία, αυτό είναι πολύ ωραίο να το ακούμε. Επόμενος λοιπόν αγωνιστικός στόχος μετά το κλειστό στίβο για την Αθλητική Ακαδημία. Κοιτάξτε, για μας τώρα τέλειωσε, κορυφώθηκε ο κλειστός στίβος με τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τώρα ξεκινούμε την προετοιμασία για τον ανοιχτό στίβο. Οι πρώτοι αγώνες θα είναι την περίοδο της Άνοιξης γύρω στο Πάσια, τα διασυλλογικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών της Κρήτης. Και στη συνέχεια, μπαίνοντας στο καλοκαίρι, καλά να είμαστε, θα πάμε για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Mm-hmm. Από την κατηγορία K16 μέχρι και την κατηγορία των αντρών. Πάντως, μιας και ο λόγος για στίβο, να πούμε ότι το προσεχές Σάββατο στο Παγκρίτιο Στάδιο και στο Εθνικό Στάδιο Ελευθερίας έχουμε μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση, το κύπελο ρήψεων, το χειμερινό κύπελο ρήψεων, εκεί όπου θα δούμε βέβαια κορυφαίους αθλητές όπως είναι η Τζέγκο, έτσι, πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αναγνωστοπούλου, ο Ντουσάκης, η Τζατζιμάκη. Μπράβο, πολύ καλά κάνατε και το είπατε και με την ευκαιρία αυτή να κάνουμε μια πρόσκληση στον κόσμο, mm-hmm. να έρθει στο στάδιο και στο Παγκρίτιο στάδιο που θα διεξαχθεί το αγώνισμα του Ποντίου και στο στάδιο Ελευθερίας που θα διεξαχθούν τα άλλα αγωνίσματα ρήψεων με, όπως είπατε, συμμετοχές με πολύ σημαντικούς αθλητές, με μεγάλες επιτυχίες πέρυσι το καλοκαίρι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως είπατε, η Ελίνα Τζέγκο, η Αναγνωστοπούλου, τα παιδιά της Σφυροβολίας που είναι και Κρητικόπουλο εδώ από τα Χανιά. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ο κόσμος από κοντά τα αγωνίσματα και τους πρωταθλητές μας. Mm-hmm. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να βρεθεί και στο Παγκρίτιο Βεβαίως. Και στο Στάδιο Ελευθερίας για την σπουδαία αυτή διοργάνωση. Κύριε Λίτσικα, πριν από λίγα μόλις χρόνια ξεκίνησε μια αξιόλογη προσπάθεια από την νεοσύστατη Αθλητική Ακαδημία με έμπειρους ωστόσο προπονητές όπως είστε εσείς, όπως είναι ο κύριος Αντώνης Τσατσάκης, ο κύριος Μανώλης Πλουμάκης. Μια προσπάθεια της οποίας ηγηθήκατε εσείς οι πολύπειροι προπονητές και σιγά σιγά καρποφορεί και το βλέπουμε αυτό από τη δουλειά που κάνετε, από τα αποτελέσματά της. Έχετε ανεβάσει σημαντικά πλέον τον πήχη της Αθλητικής Ακαδημίας στον κλασικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, εμείς είμαστε αυτό που λέμε χαριτολογώντας ο πιο νέος σύλλογος με τους πιο παλιούς προπονητές στο Ηράκλειο. Ναι. Η άνοδός μας οφείλεται στη σωστή δουλειά που γίνεται, στη συνεργασία που υπάρχει κυρίως μεταξύ μας. Εδώ θέλω να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, και τον κύριο Μανώλη Μαυράκη και τον κύριο Γιάννη Κοτσιφάκη, που είναι η τελευταία προσθήκη στο mm-hmm. προπονητικό μας team. Πέρσι, το 2022, καταφέραμε να φτάσουμε στην 56η θέση ανάμεσα στις 370 σωματεία στην Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει έτσι την όθηση να προχωρήσουμε και παραπάνω, να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Όσο υπάρχουν παιδιά που μας εμπιστεύονται, όσο υπάρχουν παιδιά που έχουν ταλέντο, εμείς θα προσπαθούμε εδώ να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτά. Mm-hmm. Και σίγουρα, το σίγουρο είναι ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά. Ενδεχομένως για κάποιους που μας ακούν, γονείς ή παιδιά που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλασικό αθλητισμό, η Αθλητική Ακαδημία Ηρακλείου σε ποιους απευθύνεται, θα λέγαμε? Τα τμήματά μας ξεκινούν από τις ηλικίες των 6 χρονών, από την πρώτη τάξη του Δημοτικού, με την Ακαδημία Δημοτικών Σχολείων, όπου προπονούνται παιδιά μέχρι και το τέλος του Δημοτικού Σχολείου. Στη συνέχεια έχουμε τα τμήματα, το προαγωνιστικό μας τμήμα, που είναι για τις ηλικίες μέχρι πρώτη-δευτέρα γυμνασίου. Και μετά ξεκινούν τα αγωνιστικά μας τμήματα για τις πιο μεγάλες ηλικίες. Όμως, πέρα από αυτά τα τμήματα που σκοπό έχουν την καλλιέργεια του αγωνιστικού αθλητισμού, υπάρχει και το εφηβικό μας τμήμα που αφορά παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, τα οποία θέλουν να γνωρίσουν το αθλητισμό σε πιο μεγάλη ηλικία ή δεν θέλουν να ασχοληθούν αγωνιστικά με αυτό το κομμάτι. Θέλουν απλά να γνωρίσουν το στίβο και να προπονηθούν, να γυμναστούν
μέσα από τα αγωνίσματα του Στίβου. Και υπάρχει και το τμήμα των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές, όπου μπορούν τα παιδιά να έρθουν και να βοηθηθούν σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τους για τις αθλητικές δοκιμασίες που υπάρχουν σε εκείνες τις σχολές. Σωστά, και είναι ένα κομμάτι που απασχολεί εντόνως, θα λέγαμε, τους υποψήφιους μαθητές αθλητές, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι στρατιωτικές σχολές και τα ΤΕΦΑ προσελκύουν αρκετούς υποψήφιους. Οπότε η σχετική προετοιμασία, μιας και προετοιμάζονται αρχές Μαρτίου, όπως γνωρίζω, είναι οι νέες προκατακτικές εξετάσεις. Οπότε έχουν το περιθώριο να προετοιμαστούν και μέσω της Αθλητικής Ακαδημίας. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει, ναι. Και είναι κάτι το οποίο τα παιδιά τα τελευταία χρόνια το προτιμούν. Δηλαδή είναι μια διέξοδος η επαγγελματικής αποκατάστασης στις στρατιωτικές σχολές. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Κύριε Λίτσικα, μιλήσαμε και προηγουμένως για τον κλασικό αθλητισμό της Κρήτης γενικότερα και μέσα από την πολύπειρη παρουσία σας στα στάδια της Κρήτης και γνωρίζοντάς τον αρκετά καλά, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή τη νέα γενιά, τη νέα φουρνιά των αθλητών που έρχεται. Υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά σε όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο αλλά και στην Κρήτη, σε όλες τις ηλικίες. Ο Ηρακλειώτικος και ο Κρητικός Στίβος ανέκαθεν ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο πανελληνίως. Αυτό είναι πολύ θετικό. Βέβαια, δυστυχώς κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρούμε παιδιά, γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες που κάνει τα σχολεία. Οι απαιτήσεις, οι μαθησιακές είναι πολύ μεγάλες. Μπράβο, η αλήθεια είναι αυτό. Είναι πολύ μεγάλες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν παιδιά, έρχονται, ακόμη και αν είναι λίγο πιο δύσκολο. Έρχονται παιδιά τα οποία είναι πολύ αξιόλογα, δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα και μας δίνει και αυτό κουράγιο να κάνουμε την προσπάθειά μας και τον αγώνα μας. Εμείς θέλουμε τα παιδιά στο στάδιο, μόνο κέρδος θα έχουν τα παιδιά από εδώ, άσχετα εάν θα διακριθούν αθλητικά, αν θα πάρουν κάποιο μετάλλιο σε κάποιο πανελλήνιο πρωτάθλημα ή αν θα προχωρήσουν σε αυτό. Ακόμη και αν δεν το πετύχουν αυτό, μόνο η ενασχόληση με το Στίβο θα τους δώσει κέρδος στη ζωή τους. Θα ξέρουν πως πετύχαν πράγματα, θα ξέρουν ότι βελτιώσαν τον εαυτό τους, θα ξέρουν ότι ό,τι πετύχαν, το πετύχανε με τη δική τους προσπάθεια. Και αυτό και μόνο είναι ένα εφόδιο για την υπόλοιπη ζωή τους που θα τους φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Έχετε απόλυτο δίκιο και πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε θέλω να μου πείτε αν έχει αλλάξει η σχέση πλέον των παιδιών με τον αθλητισμό. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο τα νέα παιδιά να είναι μπροστά σε μια οθόνη, είτε αυτή αφορά υπολογιστή, είτε αφορά κινητό τηλέφωνο. Σχετίζεται και αυτό με τη σχέση που έχουν πλέον τα παιδιά με τον αθλητισμό? Δυστυχώς πάρα πολύ. Δυστυχώς πάρα πολύ. Είναι και αυτός ένας λόγος που κάνει πιο δύσκολη την ενασχόληση με το Στίβο και με τον αθλητισμό γενικώς. Η ζωή των παιδιών δυστυχώς όσο περνά τα χρόνια γίνεται όλο και πιο καθιστική, όλο και πιο νοθρή και αυτό οδηγεί σε ένα σωρό κακά στη συνέχεια. Ο Στίβος και ο αθλητισμός γενικώς είναι μια τρομερή διέξοδος για αυτά τα παιδιά. Τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα πολύ πιο υγιεινό τρόπο ζωής, να κινηθούν. Η κίνηση είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει στη σύγχρονη ζωή για τα παιδιά αυτά. Να μπουν στη διαδικασία να βελτιώσουν τον εαυτό τους και να μπουν στη διαδικασία να καταλάβουν ότι η ζωή είναι πέρα από την οθόνη. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε στην οθόνη. Είναι πάρα πολλά πράγματα γύρω μας που μπορούμε να τα ζήσουμε με τα ίδια μας τα μάτια, όχι μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου. Mm-hmm. Κύριε Λίτσικα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες. Θα μου επιτρέψετε μία τελευταία ευχαριστία, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως στις φωτογραφίες που είδατε. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνάδελφο, τον Γιώργο Φωτεινάκη, που μας έδωσε αυτό το φωτογραφικό υλικό. Αρρωγός, από το χόμπι του με την ενασχόλησή του με την αθλητική φωτογραφία. Mm-hmm. Ναι, και θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ και στον Γιώργο γι' αυτό. Να τον ευχαριστήσουμε κι εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας.